Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου». Σήμερα μιλάμε για αισθητική, για ομορφιά, για πλαστικές επεμβάσεις που σχετίζονται και με τις γυναίκες αλλά και με τους άντρες. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για το στήθος και δώσαμε όλες αυτές τις δημοφιλείς τεχνικές και επεμβάσεις που γίνονται γύρω από αυτό σε σχέση με την ανόρθωση, τη σμίκρυνση ή φυσικά και την αυξητική του στήθους. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο. Κοντά μας είναι λοιπόν ο κύριος Αθανάσιος Εξεδάκτυλος, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Τον έχουμε σήμερα μαζί μας να μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα θέματα που σχετίζονται με τη γυναίκα και τον άντρα και την ομορφιά και την αισθητική σήμερα. Ωραία πράγματα λέμε σήμερα, γιατρέ. Και θα πούμε και καλύτερα για μένα. Οι ερωτήσεις σας είναι αυτές. Δεν μιλάμε για αρρώστιες, μιλάμε για ομορφιά. Οι ερωτήσεις σας είναι αυτές που καθοδηγούν τη συζήτηση και όπως πάντοτε είναι περίτεχνες. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Ξαδάχτυλε, να πούμε τώρα λίγο για το πρόσωπο, να συζητήσουμε λίγο για το πρόσωπο. Γιατί φυσικά είπαμε ότι σίγουρα το στήθος για το οποίο συζητήσαμε στο προηγούμενο μέρος είναι το σύμβολο της γυναικείας μητρότητας, ομορφιάς, αλλά και το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης μας. Άρα λοιπόν, ένα όμορφο πρόσωπο, καλά δομημένο όμως, έτσι, μετά τις επεμβάσεις, αυτή την εικόνα θέλω να δώσουμε και να παρουσιάσουμε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα. Κάνουν οι γυναίκες επεμβάσεις στο πρόσωπο, από την εμπειρία σας? Και οι άνδρες. Α. Και εγώ θα έλεγα ότι, επειδή ξέρετε, το πρόσωπό μας είναι το ίδιο από την παιδική μας ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Mm-hmm. Το πρόσωπό μας έχει σημασία σε κάθε ηλικία να δείχνει υγιές. Ναι. Να δείχνει υγιές, να δείχνει φυσικό και να δείχνει καλό για την ηλικία μας. Ναι, και, με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς να κλέβει κάποια χρόνια. Αλλά αν πάμε στην περίπτωση που θέλουμε να δείχνουμε 25-30 χρόνια παρακάτω, εκεί μπορεί να δούμε αποτελέσματα τα οποία να μην τα δεχόμαστε πολύ καλά όταν τα βλέπουμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι εννοείτε και το βλέπουμε και καθημερινά παντού αυτό, και στα social media και στη τηλεόραση και παντού. Και όχι μόνο, και στην καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν, επεμβάσεις κάνουν και οι γυναίκες και οι άνδρες, οι οποίοι επιζητούν φυσικά τη νεότητα, έτσι, και την αντιγύρανση. Και τα παιδιά κάνουν, αν έχουν πεταχτά αυτάκια. Αχ, ναι, είναι και τα αφιστώτα ότα, έτσι. Τα πεταχτά αυτιά στα μικρά παιδιά, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και τα παιδάκια κάνουν. Ναι. Εσείς, τώρα βέβαια δεν ξέρω πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, όλα με ενδιαφέρουν. Από αυτά τα οποία διορθώνουν κάποιο χαρακτηριστικό το οποίο δεν είναι όμορφο εξ αρχής, παραδείγματος χάρη μία μύτη, ή από αυτά τα οποία αναστρέφουν τη φθορά του χρόνου. Πρώτα θέλω να μιλήσω για τη μύτη. Αυτό που είπατε, ότι πολλές και γυναίκες και άνδρες έχουν πρόβλημα με τη μύτη τους και δεν αποφασίζουν να κάνουν αυτή την επέμβαση, η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι μια σοβαρή επέμβαση. Χρειάζεται σαφώς εξειδίκευση. Αλλά θα μας πείτε εσείς αν πλέον έχουν βελτιωθεί οι τεχνικές σε σχέση με τη ρινοπλαστική, κύριε Ξαδάκτυλε. Κοιτάξτε, η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση η οποία έχει πολύ αρχαίες ρίζες. Ναι. Από την αρχαία Αίγυπτο. Ναι. Και ειδικά στη δικιά μας περιοχή του πλανήτη, όπου οι μύτες σε Έλληνες, σε Εβραίους, σε Ασσύριους, σε Αρμένιους, σε Αιγύπτιους, δόξα τω Θεώ, είναι άφθονες και έτσι έχουν τον απαραίτητο όγκο. Είμαστε δεν είναι όλοι, τόσο κομψές και θέλουμε να τις αλλάξουμε το σχήμα. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με αυτή την επέμβαση. Mm-hmm. Έχει δύο κομμάτια. Mm-hmm. Το ένα είναι να αναπνέει σωστά ο άρρωστος. Οπωσδήποτε. Αυτό είναι το βασικό. Το λειτουργικό, το βασικό. Εννοείται, έτσι, ναι. Και το δεύτερο είναι βεβαίως να δείχνει και όμορφη. Βέβαια, ναι, τα πρότυπα ομορφιάς διαφέρουν. Ο στόχος των περισσότερων είναι να μην δείχνουν χειρουργημένες. Δηλαδή, mm-hmm, να είναι σε συμμετρία και σε αρμονία με το πρόσωπο στο οποίο αυτό είναι βρίσκονται. Πολύ σημαντικό, βέβαια, ναι. Και να μην δείχνουν χειρουργημένες. Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις ανδρικές και στις γυναικείες μύτες. Τις ανδρικές τις φτιάχνουμε λίγο διαφορετικές, πάντοτε ταιριαστές στο κάθε πρόσωπο. Στις γυναικείες φροντίζουμε να είναι λίγο πιο γλυκές. Αυτή είναι η διαφορά, mm-hmm, που έχουμε. Και επίσης να σας πω ότι. Πιο κομψές, ας πούμε. Ναι. Ναι, θα πρέπει να σας πω και κάτι το οποίο μάλλον δεν θα το έχετε. Θα σας ακουστεί έτσι λίγο περίεργο. Πείτε μας. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να μεγαλώσουμε κάποιες μύτες. Αλήθεια. Δηλαδή, ναι, δεν είναι δεν είναι μια επέμβαση η οποία μόνο μικραίνει. Mm-hmm. Είναι μια επέμβαση που για να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα, πολύ συχνά σε μικρό βαθμό και σπανιότερα σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να περιλαμβάνει και την αύξηση
του όγκου μιας μύτης. Του όγκου της μύτης. Του μεγέθους. Αυτό σχετίζεται περισσότερο για την, στην αισθητική, κύριε Τσαντάχτη. Στην αισθητική, όχι στη λειτουργία. Λειτουργικά φυσικά όχι. Στην αισθητική. Στην αισθητική, μάλιστα. Πολύ ωραία. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να μεγαλώσουμε κάποιο. Το αντίθετο, ας πούμε, φαντάζομαι τις μύτες οι οποίες έχουν μια καμπούρα, ας πούμε, και φαίνονται λίγο άσχημες όταν μια γυναίκα κάθεται σε προφίλ, που είναι λίγο στραφές, ξέρω εγώ, κάπως έτσι όλα αυτά. Ναι, οι μύτες οι οποίες έχουν χάσει το σχήμα τους από χτύπημα ή από κάποιο ατύχημα. Θα πρέπει να πούμε ότι ως επέμβαση έχει μια εβδομάδα μιζέρια και κακομοιριά. Δεν έχει τον πόνο που οι περισσότεροι φαντάζονται. Αυτό φανταζόμαστε. Αυτό, δεν έχει. Ναι, δεν έχει τον πόνο. Φανταζόμαστε ότι η μύτη θα μας πονάει πάρα πολύ. Ναι, δεν έχει τον πόνο που οι περισσότεροι φαντάζονται. Και να πούμε βεβαίως ότι θα πρέπει κανείς να είναι λίγο υπομονετικός για να δει το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί το πρίξιμο το πολύ φεύγει σε έναν μήνα βεβαίως, αλλά το ολοκληρωτικά φεύγει σε ένα χρόνο. Θέλει δηλαδή χρόνο ουσιαστικά για να φτιάξει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα στην μύτη. Το ίδιο μα σε όλες τις επεμβάσεις θέλει μήνες για να εξαφανιστεί εντελώς. Έτσι λέτε, γιατρέ, έτσι, μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα της μύτης μας, να το μειώσουμε ή να το αυξήσουμε. Τώρα βάζουμε και αυτό τον παράγοντα. Να το αυξήσουμε πιο πολύ ως ανέκδοτο ακούγεται, αλλά ναι, συμβαίνει και αυτό. Ναι. Και είναι και περιπτώσεις, είπατε ότι πραγματικά ο κόσμος έχει πολλές φορές προβλήματα βελτίωσης της προβλήματα αναπνοής και θέλει να βελτιώσει για λειτουργικούς λόγους την αναπνοή του, εφόσον χρειάζεται βέβαια. Τώρα, εκτός από τη μύτη, να πάω λίγο και λίγο πιο πάνω, στα βλέφαρα. Οι γυναίκες και οι άντρες, βέβαια. Πιο πολλοί γυναίκες ή άντρες κάνουν βλεφαροπλαστική. Και αν είναι, εγώ φαντάζομαι δύσκολη επέμβαση και την βλεφαροπλαστική, αλλά δεν ξέρω τώρα, θα μας πείτε. Κοιτάξτε, εσείς. Η βλεφαροπλαστική είναι μια απαιτητική, πιστεύω. Να σας πω, είναι μια απλή επέμβαση σχετικά. Ναι. Είναι απλή για τα πάνω βλέφαρα, είναι λίγο πιο πολύπλοκη για τα κάτω βλέφαρα, διότι είναι πολύ ευαίσθητη η δομή των βλεφάρων. Για τους ασθενείς όμως, είναι μια επέμβαση που γίνεται για τα πάνω σχεδόν πάντα με τοπική αναισθησία. Για τα κάτω μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία ή τοπική αναισθησία και μέθη. Άρα είναι μια εύκολη συνολικά για την επιβάρηση του ασθενούς. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Διότι το πρόσωπό μας είναι κατά κύριο λόγο βλέμμα. Δηλαδή ανανεώνει την εμφάνιση του προσώπου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επίσης έχει τη δυνατότητα κανείς μιας ηλικίας που επιλέγει να κάνει τη βλεφαροπλαστική, έχει τη δυνατότητα να τη συνδυάσει με ρινοπλαστική αν χρειάζεται, και τότε ειδικά σε γυναίκες τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Φαντάζομαι, ναι, είναι πολύ εντυπωσιακά. Ναι. Ή μπορεί να χρησιμοποιήσει το δέρμα από τα πάνω βλέφαρα που συνήθως πετούμε. Γιατί υπάρχει περίσσια λόγω της χαλάρωσης, έτσι. Ναι. Και το οποίο συνήθως απορρίπτουμε. Mm-hmm. Αυτό μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει για να γεμίσει τις ρινοπαριακές άβλακες. Άλλο και αυτό θέμα μεγάλο. Που σημαίνει ότι για κάποια χρόνια δεν χρειάζεται, εφόσον τον απασχολεί το συγκεκριμένο σημείο, να χρησιμοποιείται η αλουρονικό. Δηλαδή έχουμε. Κάνει και οικονομία παράλληλα, έτσι. Ουσιαστικά. Ναι, κάνει. Ναι. Γιατί παίρνει. 3-1. Ναι, 3-1. Κάνει βλέφαρα. Μετά και ρινοπλαστική, όπως είπατε, που αυτό πιστεύω, αν χρειάζεται, το επιβιώκουν οι περισσότερες γυναίκες και άντρες. Και παράλληλα και ρινοπαριακές και δεν μπαίνει στα ενέσιμα και σε όλα αυτά τα οποία. Για μερικά χρόνια. Για μερικά χρόνια, ναι. Γιατί είναι θέμα και αυτό. Οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν, βλεφαροπλαστική, είπατε ότι περισσότερο εύκολη είναι και για τον ασθενή ή άνω βλέφαρα και μετά πιο κάτω. Τώρα, βέβαια, να πούμε ότι θα πρέπει να οργανώνει κανείς το χρόνο του καλά. Δηλαδή, χρειάζεται μια εβδομάδα εκτός κοινωνικών δραστηριοτήτων για να μπορεί να αναρρώσει και να επιστρέψει με άνεση μετά. Η διαδικασία, ο χρόνος μάλλον, όχι η διαδικασία, ο χρόνος της επέμβασης είναι μεγάλος, γιατρέ, της βλεφαροπλαστικής. Ο χειρουργικός χρόνος. Ο χειρουργικός, ναι. Κοιτάξτε, για τα πάνω βλέφαρα είναι περίπου στα 40 λεπτά. Μπορεί να είναι και λιγότερο ανάλογα με το πόσο ταχύς είναι ο χειρουργός. Για τα πάνω και τα κάτω βλέφαρα είναι περίπου μια μισή ώρα. Μα για τα πάνω και κάτω μια μισή ώρα. Ναι. Πρέπει να πιστεύουμε πάρα πολύ στο γιατρό μας και να τον εμπιστευόμαστε όταν πρόκειται ειδικά για τα βλέφαρα. Κατά τη δικιά μου γνώμη και τα μάτια, πάρα πολύ να τον εμπιστευτούμε, γιατί εντάξει, τα μάτια είναι η έκφραση ολόκληρου του προσώπου. Βέβαια και σε όλα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι στα μάτια υπάρχει κάτι το οποίο αν συμβεί, δεν είναι καθόλου όμορφο. Αν δηλαδή αλλοιωθεί η έκφραση του βλέμματος.
Αυτό δηλαδή. Το, παλιά αυτό, βλέπαμε το και τέτοια αποτελέσματα. Είναι. Μην σας πω και ακόμα ότι βλέπουμε αποτελέσματα ματιών τα οποία είναι. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πάντοτε σε μια, mm-hmm. όπως είπαμε στην υλοπλαστική, να έχουμε ένα φυσικό και αρμονικό αποτέλεσμα. Στην υλοπλαστική mm-hmm. το ζητούμενο είναι πάντοτε να μην αλλάξει το βλέμμα. Mm-hmm. Αν δεν αλλάξει το βλέμμα, το σχήμα δηλαδή, το σχήμα ναι. κατά βάση του ματιού, mm-hmm. τότε έχουμε ένα επιτυχημένο και ευχάριστο αποτέλεσμα. Πολλά νέα κορίτσια θέλουν να πειράζουν και τα χείλια τους, δηλαδή και έχει χιλιοπλαστική. Συμβαίνει αυτό συχνά? Κοιτάξτε, αυτό να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν το είπατε για να, επειδή γνωρίζετε ότι είμαι πολύ αυστηρός με αυτό. Έχω την αίσθηση ότι. Ναι, γι' αυτό το είπα, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Γιατί θέλω να βάλουμε και κάποια standards έτσι εδώ πέρα. Και κάποιο μέτρο και όριο. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι το αίτημα για αύξηση των χιλιών και ειδικά από νέες και ωραίες γυναίκες είναι αδικαιολόγητο. Και η ικανοποίηση του αιτήματος αδιακρίτως μας οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι όμορφα και σε βάθος χρόνου θα το μετανιώσουν οι κοπέλες, οι νέες που επιδιώκουν. Από αυτή την ηλικία τόσο, ακόμα, έτσι. Τόσο έντονα αποτελέσματα. Όπως επίσης θα πρέπει να σας πω ότι γενικότερα και στο πρόσωπό μας οτιδήποτε αλλάζει την δομή του προσθέτοντας κάτι, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε κάποια χρονική στιγμή αυτό θα το δούμε λόγω της βαρύτητας να μετακινείται και θα μας δίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι φυσικό. Γιατί το δεύτερο σημείο στο οποίο μπορεί κανείς να δει και βλέπουμε υπερβολές είναι τα ζυγωματικά. Στα οποία ζυγωματικά έχω την αίσθηση ότι γίνεται μια κατάχρηση ενεσίμων με τη λαθασμένη άποψη ότι το πρόσωπο θα δείχνει νεότερο. Και θα πρέπει να επισημάνω το εξής. Θέλω ότι πραγματικά τη γνώμη σας. Ναι, γιατί... Τα νεανικά πρόσωπα, αν προσέξετε, και στην τέχνη και στις φωτογραφίες, έχουν την εικόνα ανεστραμμένου τριγώνου. Ακριβώς, η βάση ψηλά, ακριβώς. Το τρίγωνο, η κορυφή στο πηγούνι. Ακριβώς. Οτιδήποτε αλλάζει αυτή την εικόνα και οτιδήποτε δίνει όγκο από τη γραμμή των ματιών και κάτω, ουσιαστικά σε βάθος χρόνου μας δίνει ένα πρόσωπο το οποίο θα δείχνει όλο ένα και μεγαλύτερο. Και γι' αυτό και είναι λάθος να τονίζουμε τα ζυγωματικά σε περιπτώσεις που δεν είναι πραγματικά αναγκαίο. Τόσο πολύ αυτό που είπατε σε σχέση με τη βαρύτητα, έχετε απόλυτο δίκιο, τα ξέρετε αυτά, τα έχετε ψάξει. Εμείς απλά τα συζητάμε τώρα και καλά κάνετε και δίνετε αυτές τις κατευθύνσεις, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που είναι και πολύ συχνές, ιδιαίτερα των νέων κοριτσιών που θέλουν να κάνουν τόσο μεγάλες αλλαγές. Όπως επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με το πρόσωπο, γιατρέ, είναι και το πηγούνι. Δηλαδή, το αν πρέπει το πηγούνι να γίνει μεγαλύτερο, ανάλογα με τη συμμετρία βέβαια του προσώπου, ή να γίνει μικρότερο. Αυτό το πηγούνι το οποίο προεξέχει, πώς μπορεί να βελτιωθεί καλύτερα? Κοιτάξτε, ο προγναθισμός, ας το πούμε. Εδώ έχουμε διάφορα προβλήματα. Ναι. Έχουμε είτε ένα προγναθικό που είναι μεγάλο και εκεί πρέπει να δει κανείς τι σύγκληση έχουν τα δόντια και ανάλογα να επιλέξει επέμβαση. Διότι αν η σύγκληση είναι καλή, τότε αρκεί να μειώσει το μέγεθος της γνάθου. Και αυτό είναι μια σχετικά απλή και εύκολη επέμβαση. Αν όμως η σύγκληση δεν είναι σωστή, η επέμβαση είναι σαφώς πιο πολύπλοκη. Και απαιτεί και γναθοχειρουργική εμπειρία. Όπως επίσης έχουμε και τις περιπτώσεις που το πηγούνι είναι πολύ μικρό και πάλι πρέπει να δει κανείς αν έχει σύγκληση ή δεν έχει. Διότι αν υπάρχει σύγκληση, ένα μικρό ένθεμα λύνει τα προβλήματα. Εάν δεν υπάρχει όμως καλή σύγκληση, τότε πάλι πάμε σε μια γναθοχειρουργική επέμβαση που είναι σαφώς πιο πολύπλοκη. Πιο πολύπλοκη, οπωσδήποτε. Πιο συχνή βέβαια είναι τα παράπονα για το οβάλ. Ναι, το οποίο, αυτό θα έλεγα ακριβώς τώρα, με προλάβατε. Συντοχρόνο ενοχλεί όταν αρχίζει το οβάλ η βαρύτητα αρχίζει και πέφτει το οβάλ μας, έτσι. Όταν το οβάλ αρχίζει και τροποποιείται λόγω της ηλικίας, εκεί αρχίζει και ενοχλεί. Και εκεί τώρα έχουμε διάφορα το πραγματάκια. Το βάλει τώρα πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Για πείτε και το βάλει, για το βάλει του προσώπου μας. Κοιτάξτε, ο πιο απλός τρόπος είναι το... Μπορεί να κάνεις να χρησιμοποιήσει μπότοξ. Αλλά το μπότοξ θα δώσει αποτέλεσμα στους μισούς ασθενείς. Οι άλλοι μισοί θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα δουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Γιατί είναι θέμα, ανατομίας. Δεν ξέρουμε σε ποιον θα δώσει και σε ποιον δεν θα δώσει. Μια δοκιμή πείθει τους πάντες, αλλά θα πρέπει όλοι να ξέρουν εξ αρχής ότι η πιθανότητα να δουν αποτέλεσμα είναι 50% για να μην στεναχωριούνται αν δεν δουν. Το επόμενο βήμα που μπορεί κανείς να κάνει είναι σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσει νήματα, όχι σε όλες. Και εκεί δεν θα έχουμε αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις θα έχουμε
θα έχουμε αποτελέσματα. Ωραία. Υπάρχουν όλες οι θεραπείες σύσφυξης, οι οποίες τελευταία έχουν γίνει πολύ αποδοτικές, με ίσως αποδοτικότερη όλοι τις ραδιοσυχνότητες, τις επεμβατικές ραδιοσυχνότητες, όπως λέμε. Δηλαδή, με μηχάνημα. Ναι, το micro-needling. Έχει αυτό αποτελέσματα. Ναι. Και αυτό μπορεί να το συνδυάζει κανείς για μεσοθεραπείες ή άλλα πράγματα. Ωραία. Και όταν βεβαίως όλα αυτά δεν δίνουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλει κανείς, και όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι πρόσκαιρο. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται ανανέωση κάθε πόσο καιρό συνήθως. Κάθε χρόνο, ίσως και νωρίτερα. Και νωρίτερα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μιλάμε ότι το Botox μας δίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε, πρέπει κάθε 4 μήνες. Mm-hmm. Αλλά όταν όλα αυτά δεν δίνουν το αποτέλεσμα, τότε εκεί που θα δει κανείς οπωσδήποτε αποτέλεσμα είναι αν κάνει ένα facelift. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε τώρα. Στο οποίο καταλήγουν οι λιγότεροι. Ναι, δυστυχώς. Διότι είναι επέμβαση και επειδή είναι επέμβαση στο πρόσωπο, πολύ λίγοι άνθρωποι, και είναι και ακριβή επέμβαση, λίγοι άνθρωποι την αποφασίζουν. Αλλά όσοι την αποφασίζουν, μετά έχουν αποτέλεσμα το οποίο. Το χαίρονται, για πολλά, πούμε, για πολλά χρόνια το καμαρώνουν. Κύριε Ξαδάκτυλε, πότε πιστεύετε εσείς. Μπορεί να μην παίζει ρόλο και με την ηλικία, δεν ξέρω, απλά θα το ρωτήσω. Πότε πιστεύετε εσείς ότι είναι η ιδανική ηλικία για να κάνει μια γυναίκα ένα facelift? Ολοκληρωτικό facelift. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι εκεί που μπορεί κανείς να πει ότι ιατρικά είναι λογικό να κάνει, είναι αν μας ενοχλεί ένα οβάλ. Αν μας ενοχλεί το οβάλ. Αν το οβάλ είναι σπασμένο και μας ενοχλεί. Ανεξαρτήτου ηλικίας, δηλαδή. Ναι, γιατί δεν συμπεριφέρεται ο χρόνος με τον ίδιο τρόπο σε όλους μας. Ανεξαρτήτως ηλικίας, το σημείο που λέμε ότι εδώ είναι λογικό να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, είναι το οβάλ που έχει επηρεαστεί από το χρόνο. Μπορεί να συνοδεύεται και με αντίστοιχη φθορά στην περιοχή του λαιμού. Ναι, οπωσδήποτε. Του λαιμού, αλλά μπορεί και να μην συνοδεύεται. Πάντως, το οβάλ είναι αυτό που μας λέει ότι εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, μπορούμε να κάνουμε τις αντίστοιχες επεμβάσεις προκειμένου να το φτιάξουμε σωστά δομημένο, όπως λέτε εσείς. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς προτείνετε καλύτερα ένα facelift, το οποίο, γιατρέ, είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει πιο πολύ και καλύτερα στην εμφάνιση μιας γυναίκας ή και άντρα, έτσι. Οι άντρες κάνουν facelift. Ναι, κάνουν. Κάνουν και οι άντρες. Πολύ ωραία, έχουν προχωρήσει σε όλα αυτά. Πολύ, είναι και πολύ σημαντικό, βέβαια. Ανέκαθεν. Άλλωστε, τους απενοχοποίησε τελείως και ο Μπερλουσκόνη. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Ξαδάκτυλε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε σχέση με το πρόσωπο. Είπαμε για όλα τα ουσιαστικά τα. Εκτός αν θέλετε να ξέχασα κάτι και θέλετε να προσθέσουμε. Μιλήσαμε για τη μύτη. Και εγώ έχω την αίσθηση. Για τα βλέφαρα. Για τα χείλια και τις υπερβολές που δεν τις θέλετε καθόλου και το ξέρω αυτό. Για το πηγούνι, τα ζυγωματικά και το οβάλ, το οποίο πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί και προβληματίζει πολλές γυναίκες και άνδρες, γιατί και οι εικόνες που βλέπουμε από τα social media είναι πάρα πολύ όμορφες, όταν είναι πετυχημένα όλα αυτά. Όχι όταν δεν είναι πετυχημένα. Αυτό εννοώ. Κοιτάξτε, γιατί δεν είναι όλα πετυχημένα, να λέμε και αυτό. Ναι, να πούμε το εξής, ότι αυτά που μας ενοχλούν είναι εκεί όπου υπάρχει στοιχείο υπερβολής. Ναι. Και γι' αυτό και είπα εξ αρχής ότι σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, εκεί που ο ρεαλιστικός στόχος που θα μας δώσει κάτι είναι να δείχνει υγιές, ευχάριστο και καλύτερο από την ηλικία στην οποία βρίσκεται, χωρίς να υπάρχει μια στόχευση να κατεβούμε αρκετές δεκαετίες κάτω. Μπορεί να μας το λένε ότι δείχνεις 20 χρόνια μικρότερη ή 15 χρόνια μικρότερη, αλλά σημασία έχει να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ισορροπημένο και αρμονικό. Και να μην είναι κραυγαλαίο ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Μπορεί για εμάς να φαίνεται καλό, ας πούμε, αλλά για τους άλλους να μην φαίνεται και τόσο αρμόζον, τέλος πάντων, με το πρόσωπό μας. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, οτιδήποτε αρμονικό δεν δείχνει κραυγαλαίο. Αυτό είναι γενική. Τώρα το θέμα είναι πότε οι γυναίκες και οι άντρες καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αρμονικό ή όχι, ξεφεύγουν από τα όρια. Γιατί όταν αυτό, ας πούμε, η επανάληψη αυτών των επεμβάσεων γίνεται πολύ συχνά, των μη επεμβατικών, έτσι, ενέσιμων αυτών, γίνεται πολύ συχνά, οπωσδήποτε αυτό κάποια στιγμή ξεφεύγει, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, στα μη επεμβατικά θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται μια επανάληψη, γιατί το αποτέλεσμα είναι πρόσκαιρο. Εκείνο που δεν χρειάζεται είναι να αναζητά κανείς πολύ κραυγαλαίο αποτέλεσμα. Δηλαδή να είναι περισσότερο συντήρηση παρά οτιδήποτε άλλο για να μπορεί να το διατηρεί. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επεμβάσεις του προσώπου, θα πρέπει να πούμε ότι μερικές
Έχουν τη δυνατότητα επανάληψης. Παραδείγματος χάρη, τα άνω βλέφαρα ένας άνθρωπος μπορεί να τα χειρουργήσει και δύο και τρεις φορές στη ζωή του. Το τα κάτω βλέφαρα σπανίως χειρουργούνται δεύτερη φορά. Ναι. Facelift μπορεί να κάνει και δεύτερη φορά στη ζωή του. Ναι. Γιατί άμα κάνει το πρώτο στα 50, μπορεί στα 75 να θέλει και ένα δεύτερο. Σωστά. Μπορεί να κάνει και δεύτερη. Οι ρινοπλαστικές χειρουργούνται μία φορά. Άρα υπάρχει τα επαναληψιμότητα και σε αυτές. Χειρουργούνται μία φορά. Στις επεμβάσεις αντιγύρανσης, ναι, υπάρχει επαναληψιμότητα τακτική στα πάνω βλέφαρα. Στα facelift υπάρχει επαναληψιμότητα. Πιο σπάνια στα κάτω βλέφαρα. Ναι, αυτά δεν τα είπαμε. Είδατε, στο τέλος βγάλαμε αυτή την είδηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ίσως και ο κόσμος να μην το γνωρίζει ότι μπορείς να κάνεις και μία και δεύτερη φορά facelift ή τις επόμενες επεμβάσεις που είπατε στο πρόσωπο. Και να πούμε ότι η δεύτερη είναι πιο εύκολη από την πρώτη. Α, εντάξει. Αυτό αισιόδοξο είναι το μήνυμα. Να έχουμε έτσι διάθεση και όρεξη να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας ομορφύνουν. Κύριε Ξεράκτελη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιέρωσε το χρόνο να μιλήσουμε για όλα αυτά, για ομορφιά, για ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ που είχαμε μια συζήτηση και που δεν αφορούσε την COVID. Ακριβώς, όχι άλλο κορονοϊό. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Έτσι να συνεχίσουμε να είμαστε υγιείς και να μιλάμε πλέον για όμορφα πράγματα τα οποία θα μας ανανεώσουν και θα μας προσφέρουν καλύτερη ποιότητα και αισθητική στη ζωή μας. Ευχαριστούμε λοιπόν και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε μαζί, ξέρετε, αγαπητοί μου φίλοι, κάθε Κυριακή στις 10 σε επανάληψη την Τρίτη και με ένα επίσης άλλο νέο θέμα μες την εβδομάδα, την Πέμπτη σε επανάληψη το Σάββατο. Όλα αυτά στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και οι γυναίκες και οι άντρες και να φροντίζετε φυσικά την ομορφιά σας και την υγεία σας. Γεια σας.